γράφουμε σε έξυπνα προϊόντα. Πόσο έξυπνα θα μου πείτε? Περίπου 200 IQ. Τι είναι τα έξυπνα προϊόντα τώρα θα μου πείτε? Ξέρετε, έξυπνο λάστιχο, έξυπνη σίτα, έξυπνη χέστρα. Και πού μπορούμε να βρούμε όλα αυτά τα έξυπνα προϊόντα? Τι θα γράψουμε, έξυπνο και θα περιμένουμε να μας τα βγάλει? Όχι, ένα είναι το site. Νομίζω όλοι θυμάστε αυτή την εταιρεία, αλλά απλά την έχετε κρυμμένη στην πίσω μεριά του μυαλού σας. Ένα είναι το site λοιπόν, Diamond Store. Μην μου πείτε ότι δεν θυμάστε. Τόσα πολλά βίντεο θησαυροί. Αυτό εδώ πέρα τον τύπο τον έχω δει σε 15 διαφημίσεις διαφορετικές. Γι' αυτό και είχαμε χτίσει μια στενή σχέση με την Diamond ΑΕ. Κυρία Diamond, σας παρακαλώ μου κάνετε μήνυση. Είναι ξεκάθαρα κωμικό το βίντεο. Επίσης μου κάνετε copyright γιατί δεν θέλω να πάει κατά. Αν μου κάνετε copyright, να γίνει χαμός! Δεν ξέρω ποιον να πρωτοδιαλέξω. Ας αφήσουμε τον κόσμο να διαλέξει. Πάμε στα δημοφιλή και βλέπουμε ποιο έχει δει πιο πολύ ο κόσμος. Φυσικά και πρώτο είναι η έξυπνη σίτα. Πάμε! Κάνει ένα τέτοιο intro να έχω κι εγώ. Αλήθεια τώρα. Έχουν τα καλύτερα intro στο ελληνικό community όλο. Τηλεόραση, YouTube, τα πάντα. Δεν υπάρχουν αυτά τα template. Να φορέσω ακουστικά. Πώς κατά είναι όμως τώρα το καλώδιο τα ακουστικά? Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω. One hour later. Έχω αυτό εδώ πέρα το γκόζι φωτισμό για κάποιο λόγο. Ο φωτισμός μου νομίζω είναι στην πένα και φύγαμε, στην παράνοια. Χρειάζεστε σίτες στις πόρτες και τα παράθυρα για να κρατήσετε έξω από το σπίτι κουνούπια, μύγες και άλλα έντομα. Εσάς τους ίδιους και θα σας γλιτώσει από τα έντομα στο σπίτι. Πρέπει να τους μάθουν επίσης να διαβάζουν σωστά το script. Απλά δείτε. Κοιτάει, μία το script, μία την κάμερα. Μία το script, μία την κάμερα. Προστάτεψα την οικογένειά μου από τα έντομα. Ενδιαφέρον. Δεν θέλει δύναμη για να ανοίξει τη σίτα σου. Απλά κάνεις αυτό. Κλείνει αυτόματα μόνη της, μόλις περάσει. Αυτόματα μόνη της, κάνει λίγο. Μέχρι να κλείσει έχουν μπει 10 έντομα μέσα, τάξη. Είχα πληρώσει αρκετά λεφτά σε τεχνίτη για να βάλει σίτες στο σπίτι της μητέρας μου. Αλλά δυσκολευόταν λόγω ηλικίας να μάθει πώς να τις ανοικοκλίνει. Τι εννοείται δυσκολευόταν? Δεν είναι δύσκολο να ανοίξει τη σίτα. Και επίσης πόσο ακριβό είναι να βάλει μια σίτα? Δεν ξέρω, πες να είναι όντως ακριβό. Μάλλον, για να το λένε. Είσα στο σπίτι της μητέρας μου αυτές τις σίτες μόνος μου. Μας έκανε και φλέξι και πέρα, άνοιξε μόνο. Δεύτερο φλέξ! Σίτα μπορεί να βγει και να μεταφερθεί σε άλλη πόρτα ή σε άλλο σπίτι. Παιδιά, άμα βγαίνει τόσο εύκολα η έξυπνη σίτα, δεν νομίζω να κρατάει και πάρα πολύ. Τώρα το σετ περιλαμβάνει και το κομψό ρολόι. Τα ρολόγια γιατί! Μαζί με τη σίτα, πού κολλάει το ρολόι? Να μπορεί να βλέπει την ώρα, ξέρω εγώ, στο ρολόι και να λες ήρθε η ώρα να αλλάξω τη σίτα. Η σίτα με τα 18 μαγνητάκια θα γίνει δικιά σας με μια καταπληκτική 20 ευρώ. Τα δύο τεμάχια. Θα θεστεί! Τους κλέβουμε, παιδιά. Τους κλέβουμε. Θα πάρω τώρα 10. Μπορώ να πάρω όντως τώρα. Δουλεύει ακόμα αυτό το τηλέφωνο? Όχι, ρε, θα πάρω. Είναι 2, 3, 10, 5, 12. Ναι, γεια σας. Πουλάτε ακόμα την έξυπνη σίτα? Είναι πριν από 9 χρόνια το βίντεο, καταλαβαίνω, αλλά τη χρειάζομαι. Ναι, και για το εξοχικό και για τη δουλειά. Εδώ πέρα μιλάμε για πολύ content. Πάμε σε άλλο βίντεο. Πάντως, παιδιά, η Diamond έχει να βγάλει βίντεο 2 χρόνια. Μήπως έκλεισε? Υπάρχει ακόμα. Και γιατί, ρε παιδιά, δεν έχουν διαφημίσεις με έξυπνα προϊόντα? Ανοδιοργάνωτοι το λιγότερο. Πάμε μετά στη φίλη μου τη Βέφα. Παιδιά, είχα πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με τη Βέφα μικρός. Για κάποιο λόγο, όποτε έπαιζε αυτή η διαφήμιση με τον έξυπνο ντολμαδοπαρασκευαστή, ναι, ξέρω ακριβώς τη λέξη, το βλέπα. Απλά επειδή ήταν η Βέφα. Έβλεπε η μάνα μου εκεί πέρα τις συνταγές και είχα μια ιδιαίτερη σχέση. Και μετά είδα και αυτή η διαφήμιση και ήθελα να πάρω όντως ντολμαδοπαρασκευαστή. Παρόλο που δεν ήξερα καν τι είναι τα ντολμαδάκια. Τώρα τα ντολμαδάκια λίγονται από μόνα τους σε χρόνο ρεκόρ. Από 25,99 ευρώ, τώρα μόνο 12,99. Πρέπει να ξαναπάρω. Πάλι το ίδιο των θεών! Η εθνική μας μαγείρισα ετοιμάζει σήμερα παραδοσιακά ντολμαδάκια χρησιμοποιώντας μια σύγχρονη συσκευή. Εθνική. Φίλες και φίλοι μου, η ελληνική κουζίνα έχει υπέροχες συνταγές για ντολμαδάκια. Αμπελόφυλλα, λαχανόφυλλα, μαρουλόφυλλα, σέσκουλα. Πάντως, παιδιά, πέρα από τον έξυπνο ντολμαδοπαρασκευαστή, τα ντολμαδάκια, ό,τι καλύτερο. Έχει τα δικά της φύλλα. Σας έχω δώσει πολλές και εύκολες συνταγές για ντολμαδάκια. Ναι. Σήμερα, λοιπόν, θα σας δείξω μια υπέροχη συσκευή που τη δούλεψα και σας την προτείνω. Αχα. Είναι αυτή, ο ντολμαδοπαρασκευαστής. Μια πανέξυπνη συσκευή, ναι, που σε λίγα λεπτά θα τη λήξει για σας λεπτά και χοντρά ντολμαδάκια. Ελάτε να δούμε πώς λειτουργεί η συσκευή. Για θα κάνουμε ντολμαδάκια γιαλαντζή. Με φρέσκα τοποθετούμε ένα μέτριο αμπελόφυλλο. Έτσι όπως τα έχει μαζέψει από τα δέντρα τα αμπελόφυλλα. Κοίτα να είναι μέτριο. Μην είναι πιο μεγάλο ή πιο μικρό. Δεν θα δουλέψει ο ντολμαδοπαρασκευαστής. Και τραβάμε την ταινία.
Τι λες! Τόσο εύκολα θα τυλίξει. Τόσο εύκολο! Μα αυτό είναι πολύ καλοτυλιγμένο και συμμετρικό. Καλοτυλιγμένο και συμμετρικό είναι. Το ίδιο είπαμε! Παιδιά, ο ντορμαδοπαρασκευαστής και ερωτικά είναι αυτό που έψαχνα. Pretty Pants, τα θυμάμαι. Pretty Pants και Pretty Colan. Άλλες εποχές! Απίστευτο! Α, όχι, δεν είναι μπαστούνι, είναι μπαστούνι. Δεν ξέρω πώς είναι όντως η ονομασία. Δεν θέλω να το παίξω έξυπνα εδώ πέρα να πω. Χα, το γράψατε λάθος! Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι όντως μπαστούνι. Τέλος πάντων. Το διήμερο προσφορών για ένα καταπληκτικό προϊόν. Το έξυπνο μπαστούνι θα γίνει δικό σας από 39. Για τα visuals είναι πάρα πολύ καλά. Θέλω και εγώ τέτοια visuals. Υπάρχει κάποιος να μου κάνει τέτοιο edit. Πληρώνω 200 ευρώ το edit. 1,99 ευρώ. Μόνο 19,99 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα. Πρώτο κατάστημα, Βαλαωρή του Δόκη στο κέντρο. Όπα, όπα, όχι διαφήμιση στα βίντεο μου, δάσκαλ και διαφήμιση που είστε, εντάξει, είπαμε. Πόσες φορές ευχηθήκατε να είχατε ένα τρίτο χέρι για να κρατάτε τον μπαστούνι σας? Καμία, αλλά συνέχισε. Πόσες φορές δεν αισθανθήκατε ανασφάλεια για τη στήριξη που σας παρέχει? Παιδιά, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε εδώ πέρα. Το λάστιχο υποφέρει. Λίγο, λίγο ρε παιδί μου. Πιο έτσι να το κάνεις, πιστεύω, θα κρατήσει. Και πια, τώρα υπάρχει το αξιόπιστο μπαστούνι που θα κάνει τη ζωή σας εύκολη. Για βάλε αυτό κάπως έτσι, να δούμε, θα κρατηθεί. Αυτό είναι το έξυπνο μπαστούνι. Το μπαστούνι που σας στηρίζει με ασφάλεια και αξιοπιστία. Αχα. Κοιτάξτε το γιατί. Τα απλά μπαστούνια πέφτουν μόλις τα αφήσετε για να κάνετε μια δουλειά. Το έξυπνο μπαστούνι μένει όρθιο και περί... Και είναι ο παππούς. Ναι, εντάξει. Δείτε και κρίνετε. Κουνιέται. Ποια από τις δύο βάσεις εμπιστεύεστε περισσότερο? Ένα απλό μπαστούνι δεν έχει καλή πρόσφυση. Σε βρεγμένο ή ανώμαλο έδαφος μπορεί να γλιστρήσετε. Εν τω μεταξύ, όλα τα βίντεο είναι οι ίδιοι δύο. Η ίδια γιαγιά και ο ίδιος παππούς. Πήγανε και πέρα, του λένε θα βγείτε στην τηλεόραση. Και αυτοί θα κάνουν τσάμπα το μεταξύ. Δεν πήραν λεφτά, είμαι σίγουρος. Σας εξασφαλίζει ασφαλέστερη στήριξη και σας χαρίζει αυτοπεποίθηση. Ακόμη και σε ιδιαίτερα ανώμαλο ή βρεγμένο έδαφος. Τώρα μπορείτε να πάτε να ξεχάσει για χρόνια. Ε, τώρα θέλει να μου πεις ότι δεν μπορεί να περπατήσει, αλλά μπορεί να κάνει όλη αυτή την κίνηση. Yes, με τα δυο σας χέρια. Κάτι δεν στέκει εδώ πέρα, αλλά. Επίσης κάνει 20 ευρώ! 20 ευρώ για ένα μπαστούνι! Ελπίζω να το κάνει κάλυψη το ΙΚΑ, γιατί αλλιώς. Και επειδή θα το λατρέψετε, θα το παίρνετε μαζί σας, ακόμη και στη τσάντα σας. Παιδιά, έχω κάνει πολλές φορές πούς. Αλλά το μπαστούνι χρειάζεται για να κουνιέσαι. Να το βάλεις μέσα στην τσάντα για ποιο λόγο, αφού πρέπει να περπατήσεις με την τσάντα, ρε φίλε. Χωρίς το μπαστούνι, πώς θα πας? Διπλώστε το, κουμπώστε και βάλτε το στην τσάντα σας. Ξεδιπλώστε το όταν το χρειαστείτε. Μην ξεχνάτε το διήμερο προσφορών. Τι φλε, ωραία, αυτό δεν το είδα, αξίζει τώρα που το είδα. Δείτε τι κίνηση. Ξεχνάτε το διήμερο προσφορών. Το έξυπνο μπαστούνι τώρα από 39,99 ευρώ. Τώρα μόνο 19,99. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι πριν, όχι 8 που λέει τώρα, πριν 9 χρόνια, υπήρχε κάποιος που πήγε και το πήρε για 40 ευρώ αυτό? Δεν συμφωνείτε ότι το έξυπνο μπαστούνι δεν είναι ένα απλό μπαστούνι, αλλά ένα τεχνολογικό βοήθημα περπατήματος? Όχι. Που να... Διαθέτει 3 φωτάκια LED που θα σας βοηθήσουν να περπατάτε άνετα στο σκοτάδι. Θεωρητικά τα βλέπουμε όλα. Σε αυτό το χώρο. Δεν χρειάζεται ο μπαστούνι φακός. Ξυπνήσατε τη νύχτα και δεν θέλετε να ενοχλήσετε την υπόλοιπη οικογένεια. Πόσο δύσκολο είναι να ανοίξει κάποιος το φως? Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που ξυπνάει και σηκώνει όλη την οικογένεια για να το ανοίξει τα φώτα? Δεν είναι τόσο ψηλά, ξέρω. Δεν είναι εδώ πάνω το φως. Κάπου εδώ πέρα είναι, ξέρω, στο ύψος σου. Έχει 3 φωτάκια που με εξυπηρετούν αφάνταστα όταν γυρνάω το βράδυ στο σπίτι. Μπόμπα. Τα παιδιά σας θα χαρακτηρίσουν αυτό το μπαστούνι ως gadget. Και είναι, επαναλαμβάνω, σε τι διαφέρει από ένα κοινό μπαστούνι? Έχει φαρδιά βάση με άρθρωση και 3 βεντούζες για ασφαλή στήριξη. Όχι! Παίρνω και για το έξυπνο μπαστούνι. Κάτσε, αυτό ισχύει μόνο για 2 μέρες η προσφορά. Νομίζω είμαι λίγο off στην ημερομηνία. Θα το ρωτήσω στο τηλέφωνο και θα σας πω και εσάς. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Πείτε μου κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να κάνουμε κι άλλο βίντεο με έξυπνα προϊόντα. Έξυπνα προϊόντα Vol 2 ή κάτι τέτοιο. Ήμουν ο GBRK και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.